Συνεχίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το κύμα διαμαρτυρίας μετά το θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Στη Νέα Υόρκη, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν έξω από τον πύργο του νεοεκλεγέντος Προέδρου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δεν είσαι ο Πρόεδρός μας». Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα και πρέπει να αποδεχθούμε ότι έγινε, θέλουμε να γνωρίζουν ότι είμαστε θυμωμένοι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι καλό που είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με τους συμπολίτες μας και μοιραζόμαστε τα ίδια πιστεύω. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές διαδήλωσαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και στο Λος Άντζελες με κεντρικό σύνθημα «Οι μετανάστες κάνουν την Αμερική σπουδαία». Επεισόδια ξέσπασαν στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, όπου οι συγκεντρωθέντες πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς και έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Στο Σικάγο, περίπου 1.800 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Trump International, αποδοκιμάζοντας τη ρατσιστική ρητορική του Τραμπ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν ακόμη στη Φιλαδέλφια, τη Βοστόνη, το Πόρτλαντ και το Όρεγκον.